φορές όλα τα μέλη της κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας έχουμε αναδείξει και έχουμε δείξει θέματα τα οποία αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχουμε επισημάνει σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου αρκετά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και είμαστε σε αναμονή για να δούμε κάποια πράγματα να διορθώνονται και να βελτιώνονται. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πλέον να νιώθω ότι κάθε προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια προς βελτίωση των αναγκών μας, και λέω των αναγκών μας γιατί και εγώ ανήκω στην ομάδα των ΑΜΕΑ, να πέφτει στο κενό και να χάνεται καθημερινά. Αναδείχθηκε ένα σοβαρό θέμα πριν από κάποιες μέρες από τον κύριο Βασιλιάδη όσον αφορά τα C-Track στην παραλία της Κλέτουσας και όχι μόνο, και πριν από αυτόν και άλλοι συνάδελφοι που είχαν αναδείξει κάποια θέματα. Η ανάδειξη αυτή, η τελευταία, είχε σαν αποτέλεσμα σε όλη την Πρέβεζα να υπάρχει μία ανησυχία και προς όλες τις κατευθύνσεις. Και προς τον Δήμαρχο και προς τον Δήμο Αργυρό και προς την κοινότητα και προς το Σύλλογο ΑΜΕΑ Πρέβεζας η Ελπίδα και στο πρόσωπό μου και το καθεξής. Η σημερινή μου τοποθέτηση δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για το τι δεν έγινε στο Δήμο Πρέβεζας, αλλά θα ήθελα να είναι η αφορμή για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Σε μια πολυσέλιδη ενημέρωση διαμαρτυρία, εγώ παραθέτω όλα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Δήμο και κλείνοντας στην διαμαρτυρία μου, προτείνω να συσταθεί μια επιτροπή από μέλη των Συλλόγων ΑΜΕΑ Πρέβεζας και των υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας, ενδεχομένως και από την κοινότητα ή οποιοδήποτε άλλος νομίζει ότι μπορεί να βοηθήσει, ώστε να υπάρχει συντονισμός, να υπάρξει καταγραφή των προβλημάτων επίσημα και αυτός ο μηχανισμός που θα δημιουργηθεί να προωθήσει τον προγραμματισμό σε όλα τα θέματα σχετικά με τους ΑΜΕΑ. Είναι κρίμα, γιατί αγοράστηκαν 3 υπερσύγχρονα μηχανήματα τα οποία λειτουργήσαν μόνο 1,5 χρόνο. Είναι πάρα πολύ κρίμα που ο μηχανισμός του Δήμου, όποιος και αν είναι αυτός, δεν ήταν ικανός να μπορέσει να τα διατηρήσει λειτουργικά. Δεν θα ψάξω να βρω αιτίες ούτε δικαιολογίες. Η ζημιά έχει γίνει. Και αυτή η ζημιά δύσκολα επανορθώνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ δεν λέω ότι φταίει ο Γεωργάκος, γιατί ο Γεωργάκος δεν είναι αυτός ο οποίος θα πάει να παραλάβει το μηχάνημα. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπόλιας, γιατί ούτε εγώ είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να παραλάβει το μηχάνημα. Αλλά υπήρξε μια επιτροπή παραλαβής των συγκεκριμένων μηχανημάτων και υπάρχουν και κάποιοι υπάλληλοι, κάποιοι άνθρωποι στο Δήμο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτά. Είναι πράγματα τα οποία στοιχίζονται πάρα πολλά χρήματα και εξυπηρετούν πάρα πολύ τις ανάγκες των ΑΜΕΑ. Εγώ νιώθω πολύ εκτεθειμένος απέναντι στους συνανθρώπους μας και βαθύτατα στενοχωρημένος, γιατί βλέπω καθημερινά την πικρία στο πρόσωπό τους. Υπήρξαν καταγγελίες, υπήρξαν προσφυγές, δεν ξέρω τι συνέχεια θα έχει αυτό. Οι άνθρωποι έχουν τα δικαιώματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά θα πρέπει να σταματήσουν τα ημίμετρα και θα πρέπει να σταματήσουν οι υποσχέσεις οι οποίες δεν μπορούν στο τέλος να ικανοποιηθούν. Δεν είναι κοροϊδία να λες ψέματα απέναντι στους ΑΜΕΑ. Είναι ατιμία. Είχαμε καλέσει και αντιδημάρχους, μας είχαν υποσχεθεί ότι τα μηχανήματα θα είναι έτοιμα σε εύλογο χρονικό διάστημα προς χρήση των ανθρώπων αυτών κατόπιν θέματος το οποίο διήγηκε η κυρία Σάφη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συσταθεί μια επιτροπή άμεσα, η οποία θα αποτελείται
από όλους όσοι πρέπει να είναι εμπλεκόμενοι για να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση. Αντιλαμβάνουμε ότι ο Δήμος Πρέβεζας δεν είναι μόνο η ΑΜΕΑ, αλλά είναι και η ΑΜΕΑ. Είμαι σε δύσκολη θέση να λέω ότι ερχόμαστε σε ένα συμβούλιο να ψηφίζουμε χιλιάδες ευρώ για να γίνονται εκδηλώσεις, οι οποίες ναι, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα για το κοινό της πόλης μας και δεν είμαστε ικανοί να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ανθρώπων που μας έχουν ανάγκη. Δεν θα διαβάσω την ενημέρωση και τη διαμαρτυρία, θα σας την καταθέσω. Την έχετε διαβάσει, σας την έχω στείλει στα email σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εύχομαι, ή μάλλον θέλω να προτείνω, αν θέλετε κι εσείς να προσυπογράψετε αυτή την διαμαρτυρία, ώστε να μπορέσουμε να την καταθέσουμε στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου. Και επίσης θα σας αναφέρω ότι ως ο Νούπο θα υπάρξει ραντεβού του Συλλόγου ΑΜΕΑ Πρέβεζας η Ελπίδα με τον Δήμαρχο για να τεθούν επιτραπέζι σε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Είδα ότι ήρθε αυτή η ενημέρωση και τι νομίζω με αφορμή και όλες αυτά που έγιναν για τις ράμπες στην Καινή Ακτή. Εμείς αλλά και η συσπήρωση από αρχή και όλες και αυτής της θητείας έχουμε θέσει τα θέματα των ΑΜΕΑ και με δελτία τύπου όπως έχετε δει, αλλά και εδώ πέρα στο Συμβούλιο και στο τοπικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε καταθέσει τις θέσεις μας και τις απόψεις μας για το τι πρέπει να γίνει. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής, το επιβεβαιώσετε κι εσείς, είναι ανύπαρκτη σε αυτό. Δεν έχουμε δηλαδή να γίνεται κάτι πέρα από κάποια βαψίματα θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους και κάποιες συλλογές. Τι. Τι όχι. Δεν βάφτηκαν κάποιες θέσεις στάθμευσης στην προηγούμενη θητεία. Α, ωραία. Δεν ξαναβάφτηκαν. Ούτε αυτό άρα. Ωραία. Λοιπόν, τα άτομα αυτά με τα κινητικά προβλήματα συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των ΑΜΕΑ, αλλά και των ηλικιωμένων και των μητέρων που έχουν καροτσάκια και δεν μπορούν να προχωρήσουν στα πεζοδρόμια, δεν είναι. Είναι όλα αυτά που περιγράφεται εδώ πέρα. Και δεν είναι μόνο αυτά που συναντήσαμε τώρα τελευταία με αφορμή τα όσα έγιναν. Και δεν είναι μόνο να νιώσουμε ντροπή, αλλά πρέπει να σεβαστούμε και όλα αυτά τα άτομα, αλλά και να το αντιληφθούμε ότι όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, από εκεί και έπειτα, σίγουρα δεν φταίνει η υπάλληλη του Δήμου για μας. Και θεωρούμε ότι το να κάνεις μια επιτροπή, δεν ξέρω κατά πόσο εύκολα θα λειτουργήσει. Δηλαδή, άντε κάναμε και μια επιτροπή. Και κατά πόσο θα είναι εύρυθμη η λειτουργία της. Προτείνουμε να έρθουν πρώτα, είτε μαζί από το Σύλλογο, είτε εμείς εδώ σαν κοινότητα, να πούμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θέλουμε να γίνουν. Για παράδειγμα, λειτουργούν στα δημόσια κτίρια οι ράμπες για να ανεβαίνουν τα σκαλιά. Υπάρχουν κάποιες που λειτουργούν, δεν λειτουργούν. Να πάμε δηλαδή ένα-ένα σε συγκεκριμένα έργα, να έρθουν στο Τοπικό Συμβούλιο να τα ψηφίσουμε, να πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο να τα ψηφίσουμε και από εκεί και έπειτα μιλάμε για επιτροπές και το πώς θα λειτουργήσουν. Να πω κάτι εγώ. Αν επιτρέπετε να απαντήσουν και μετά. Η επιτροπή η οποία θα ήθελα να δημιουργηθεί θα είναι μια επιτροπή η οποία θα λειτουργεί μόνιμα στο Δήμο Πρέβεζας. Θα έχει ως στόχο της καθημερινά να καταγράφει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δημιουργούνται μακροχρόνια για να υπάρχει αποτροπή θεμάτων τα οποία συμβαίνουν σε βάθος χρόνου και για τα οποία δεν μπορούμε να προνοήσουμε. Αυτή η επιτροπή, μάλλον αυτή την επιτροπή εγώ τη φαντάζομαι ως το όργανο στο οποίο θα καταλήξουν οι απόψεις όλων και των παρατάξεων και της κοινότητας και του συλλόγου ή των συλλόγων και των πολιτών οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να είναι μία μόνιμη βάση. Θέλω να είναι μία μόνιμη βάση η οποία θα υπάρχει και στην οποία θα καταλήγουν όλα τα θέματα. Αυτό ήθελα, δηλαδή επειδή δεν το περιέγραψα αρχικά, χωρίς να αντιλέγω στην κυρία Σαρή, έτσι απλά συνειδητοποίησα ότι δεν είχα εξηγήσει πώς φαντάζομαι ότι θα δουλέψει. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι για όλα αυτά που συζητάμε τώρα, υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν. Τι να κάνουμε ξανά επιτροπή για αυτά τα πράγματα που έχουν ήδη αποφασιστεί. Αν είχε γίνει οι ράμπες, αν είχαν γίνει αυτά τα θέματα, δεν θα υπήρχε ο υπεύθυνος αντιδήματος με φωτογραφίες ότι το κάναμε. Αυτή τη στιγμή που δεν το κάναμε, σημαίνει ότι ο υπεύθυνος αντιδήματος είναι αυτός υπεύθυνος.
είναι αυτός υπεύθυνος για ό,τι δεν έχει γίνει. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να ονοματίσουμε αυτόν που δεν το έκανε. Το δεν το έκανε ο Γεωργοπέτρης, δεν το έκανε ο Γεωργοπέτρης. Φταίει αυτός. Όχι το να πάμε πάλι σε επιτροπές, να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε μελέτη, αν θα κάνουμε για τον επόμενο χρόνο, που πάλι τον επόμενο χρόνο πάλι δεν θα γίνει. Δηλαδή, εγώ θα, προσωπικά, εγώ θα ήθελα να καταγγείλω αυτόν που είναι υπεύθυνος. Και αυτός πρέπει να μπει προς τα έξω, προς την ελπίδα, προς σε κάθε ομάδα. Από εκεί και πέρα τώρα τα άλλα είναι λόγια, να λέμε λόγια, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Κοίταξε να δεις τώρα αυτό που λέει και ο Γκόλιας, είναι μια προσπάθεια. Εγώ την βρίσκω σωστή. Όχι, εννοείται ότι συμφωνώ με τον Δημήτρη. Δεν αντιλέγουμε σήμερα. Πρέπει απλώς να γίνουν πιο δραστικά, να γίνουμε και εμείς που είμαστε εδώ σε αυτό το τοπικό συμβούλιο πιο δραστικοί. Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι, ένας καθάρισε ένα κάδο και βιώνει φωτογραφίες, καθαρίσαμε τον κάδο. Και τη στιγμή που εδώ και 4-5 μήνες που συζητάμε αυτό το θέμα, δεν μπορούν να πάνε οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο, είναι δυνατόν. Επιτρέπετε κάτι τελευταίο και δεν θα. Εγώ θα ήθελα αυτή η επιτροπή, η συμβουλευτική επιτροπή, η επιτροπή διαβούλευσης, η οποία θα είναι μόνιμη, θα υφίσταται για πάντα, να δώσει βήμα στους ανθρώπους που εμείς τους αποκαλούμε αμαία, ώστε να έχουν άμεση επικοινωνία με τον Δήμο και όχι να χρειάζεται ο καθένας να παίρνει τηλέφωνο τον Δήμαρχο ή τον κύριο Γυρό ή τον κύριο Μπόλια ή τον κύριο Πλέουρα ή τον κύριο Γιώργο Πέτρη. Και επίσης μέσω της επιτροπής αυτή να παρακολουθεί ποια είναι σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα όλων αυτών που θα ιτηθούμε. Γιατί διαφορετικά πάλι θα ξανάρθουμε σε κάποια συνεδρίαση στην κοινότητα, πάλι εσύ θα φέρεις ένα θέμα, πάλι εγώ θα φέρω ένα θέμα. 10 πράγματα, ειδικά για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 10 πράγματα. Να μπορούν να περπατήσουν στον δρόμο χωρίς να κινδυνεύουν, να περπατήσουν να με το καρότσι του κλπ. Να περνάνε τηλεφόρο ειρήνης χωρίς να αναγκάζουν να μπαίνουν με τα αυτοκίνητα. Να μπορούν να πάνε σε μια δημόσια υπηρεσία χωρίς να χρειάζεται να τους βοηθήσει κάποιος. Να πάνε μόνοι τους. Να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους χωρίς να χρειάζονται 4 άνθρωποι να τους παίρνουν με μερικά τους κουβαλάνε πάνω κάτω. 5 θέσεις να μπορούν να αφήνουν το αυτοκίνητό τους και να πηγαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά θέλουν. Δεν θέλουν κάτι καινούριο. Δεν θέλουν αεροπλάνο να δώσει τηλεφόρο να τους πάει στα Γιάννα. Αυτά όλα δημιουργούν με εξυπακούνται από τον νόμο και υπάρχει κανονισμός λειτουργίας για τις ανάγκες των ΑΜΕΑ. Υπάρχει ένα βιβλίο. Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελέας. 426 εισαγγελέας δεν υπάρχει. Εφαρμόζεται. Όχι στην Πρέβεζα. Δεν εφαρμόζεται. Εγώ ξέρω ότι εφαρμόζεται. Στην Κέρκυρα που πήγαινα στον εισαγγελέα εφαρμόστηκε. Ήταν στην πρώτη κίνηση, είμαστε μαζί. Ναι, και άρα δεν είναι θέμα καταγραφής. Δηλαδή, είναι και καταγραφής. Είναι και καταγραφής, γιατί κάθε μέρα σε ένα σπίτι που νοικιάζεται μπορεί να γεννηθεί μια ανάγκη, μια θέση στάθμευσης. Γιατί κάθε μέρα που διανύουμε κάποιος άνθρωπος μένει ανάπηρος από τροχαίο και χρειάζεται βοήθεια. Γιατί έρχονται στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Πρέβεζας η ελπίδα και ζητάνε οικονομικά αδύναμοι να τους ενισχύσουμε, να πάρουν αναπηρικά αμαξίδια, κρεβάτια ειδικά για τους ασθενείς τους, υποστρώματα τα οποία ξεφουσκώνουν γιατί έχουν ανάγκες. Ναι, είναι θέμα καταγραφής. Έγινε μια πρωτοβουλία. Ο κύριος Ζέρβας, τώρα μια και το έθεσε το θέμα, με τον κύριο Τσούτσι, βάλανε αυτές τις καρδούλες περισυλλογής για καπάκια στην παραλία. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να παρθούν κάποια αμαξίδια. Αυτά τα αμαξίδια δεν μπορεί να τα διαθέσει ο Δήμος στους ΑΜΕΑ γιατί δεν ξέρει ούτε που είναι, ούτε ποιοι είναι, ούτε υπάρχει καταστατικό. Αυτά έχω ημερημήσει ήδη να μιλήσω μαζί τους και θα μας τα δίδουν εμάς για να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εκεί που πρέπει. Αυτά λοιπόν όλα έχουν δουλειά. Πιστέψτε με, έχουν δουλειά. Εγώ είμαι στο Σύλλογο πάρα πολύ καιρό. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν είναι κακό να υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και προγραμματικό χαρακτήρα. Εδώ έχουμε επιτροπή για τα σκυλιά. Ένα, μιλάμε για τους ΑΜΕΑ. Λειτουργεί. Έχει λυθεί το πρόβλημα. Λειτουργεί. Και πώς θα λειτουργεί. Τέλος πάντων, η πρόταση μου αυτή είναι. Έχετε λειτουργεί αυτή η επιτροπή. Εκεί έρχονται αλλαγές. Η πρόταση μου αυτή είναι, εγώ τη θέτω προς ψήφιση, θα την καταθέσω στην κυρία Γραμματέα. Και θα ήθελα να σας παρακαλώ. Εγώ θα επιμείνω πάλι σε αυτό που λέω. Συμφωνώ με τον Δημήτρη, αλλά πάντα καταλήγουμε στον αιρετό. Πρέπει να πιέσουμε εκεί, Δημήτρη. Θα γίνει, ναι, συμφωνώ, θα γίνει αυτό που λες εσύ, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται πάντα από τον αιρετό. Τελική απόφαση παίρνει ο αιρετός. Καλέσαμε τον κύριο
Αργυρό την άλλη φορά, μας έδωσε το λόγο του για 1η Ιουνίου. Εγώ δεν λέω, μπορεί να πέσουν λίγο έξω η ημερομηνία, να είναι 1, 10 Ιουνίου. Είπαμε στον κύριο Πλέον, είχαμε απάντηση. Είπαμε να έρθει εδώ πέρα. Δεν είχαμε καμία απάντηση. Το θέμα είναι να γίνει κάτι, όχι να κάνουμε και πάλι από την αρχή και πάλι από την αρχή. Δύο επισημάνσεις ήθελα μόνο να ρωτήσω για τον κύριο Γραμματέα που έχει το έργο που θα δώσει. Να ρωτήσω ήθελα τον κύριο Γκόλια αν η εισήγηση που κάνει την κάνει σαν τοπικό σύμβουλο εκλεγμένο με τον Δήμο τη Καρδιά μα ή σαν μέλο του Συλλόγου ΑΜΕΑ. Εγώ την. Και θα ήθελα να δω και άλλα άτομα από το Σύλλογο ΑΜΕΑ εδώ πέρα, αν εκπροσωπείτε σήμερα τώρα το Σύλλογο εδώ. Και ένα δεύτερο στα λεγόμενά σα. Και έχουμε να μην χρειαστεί να ξαναπάρω το λόγο. Το είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι θέλετε σε αυτή την επιτροπή να καταλήγουμε. Το θέμα είναι να ξεκινήσουμε. Αυτό δηλαδή που είπανε και οι άλλοι. Ότι αν δεν γίνει μια καλή καταγραφή των προβλημάτων. 1, 2, 3. Πού είναι, πού υπάρχει πρόβλημα για τα ΜΕΑ, σε όλους. Στο να πάνε για μπάνιο, στο να ανέβουν σε μια δημόσια υπηρεσία. Σε όλα αυτά και μετά αυτά να καταλήξουν μετά από τις υπηρεσίες που προφανώς είναι. Οι πρώτες αρμόδιες ας καταλήξουν και στην Επιτροπή, αν δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο πριν. Και αν δεν δουλεύει αυτό το κάτι άλλο πριν, να δούμε πού φταίει. Και δεν φταίνε σίγουρα οι υπάλληλοι του Δήμου. Σας είπα ότι για μένα η αρχή είναι η Επιτροπή. Είπατε να ξεκινήσουμε από κάπου. Ωραία. Από πού να ξεκινήσουμε, πείτε μου τη δική σας πρόταση. Να πάρω τον Λεωνίδα τον Αργυρό, ο οποίος είναι υπεύθυνος επιδήμαρχος, και να τον πάρω μαζί μου και να πάω να καταγράψω σπίτι τα προβλήματα. Να μην έχω ένα γραφείο στο Δήμο Πρέβεζας ή σε κάποιο γραφείο κάπου αλλού ή σε κάποιο σύλλογο ΑΜΕΑ, ώστε να έρχονται οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα να μας λένε τα θέματα τους. Να μην μπορούμε να στέλνουμε επίσημα έγγραφα πλέον προς όλες τις υπηρεσίες, αλλά και τους αιρετούς και τους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο, ενδεχομένως και την Ομοσπονδία, τα οποία θα φέρουν ονοματεπώνυμο. Θα μένουμε δηλαδή στις προτάσεις μας, τις οποίες τις φέρνουμε στην κοινότητα, τις ψηφίζουμε, τις υπογράφουμε, τις στέλνουμε στο γραφείο του Δημάρχου και δεν έχουμε ένα αποτέλεσμα. Αν νομίζετε ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση, εγώ είμαι στη διάθεση να την ακούσω. Η πρόταση μου είναι συγκεκριμένη. Επειδή εγώ βιώνω το θέμα ως ΑΜΕΑ, την ενημέρωση και διαμαρτυρία την καταθέτω ως Δημήτρης Γκόλιας, σύμβουλος της κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας και ως ΑΜΕΑ. Με 76% αναπηρία. Δεν μπορώ εγώ να φέρω το σύλλογο με πρέπει εδώ πέρα. Καλέστε τον να έρθει. Ευχαρίστω. Θα έρθει. Συζητάμε θέμα για το σύλλογο και δεν ξέρω αν θα έρθει και κάποιο. Άλλωστε, πολύ σύντομα θα έχουμε ραντεβού με το γραφείο του κ. Δημάρχου για αυτά τα θέματα. Σήμερα τέθηκε ένα θέμα στην κοινότητα να συζητηθεί από εμάς που είμαστε σύμβουλοι αυτού του τόπου για το θέμα το οποίο δημιουργήθηκε, για τα θέματα τα οποία υπάρχουν και για το πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση. Αν εμείς συμφωνήσουμε και βρούμε έναν δρόμο, βρούμε κάποια οδό, να καλέσουμε όλους τους συλλόγους εδώ. Μην σας ακούσω κάτι. Όλο αυτό το διάστημα, ο σύλλογος έκανε ερωτήσεις. Ναι. Τι απάντηση πήρε και σε ποιον. Εγώ έκανα και σε ποιον. Θα έχουμε απαντήσει ο ίδιος. Εγώ πάντως τις προτάσεις μου που έχω καταθέσει όσον αφορά τους ΑΜΕΑ, τους οικονομικά αδύναμους, και τις μονογονεϊκές οικογένειες, σας τις έχω καταθέσει, είναι καταγεγραμμένες, υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ας μην αναζητήσουμε τις απαντήσεις στο πρόσωπο των συλλόγων των ΑΜΕΑ, όχι, αλλά τις απαντήσεις στις οποίες καταθέτουμε εμείς αιτήματα που είμαστε ένα όργανο ανώτερο από αυτούς. Εγώ θα σε ρωτάω κάτι, ας πούμε. Είχαμε κάνει για τις ράτες πριν από 2 μήνες. Στο διάστημα αυτό, ο σύλλογος, με ποιον επικοινώνησε. Είχαμε κάνει ίδες. Πριν από 2 μήνες που ήμασταν πάλι στο τοπικό συμβούλιο που ήταν και ο Αργυρός εδώ, και τον υπέδωσε ο Δήμαρχος, από αυτό το διάστημα από τότε μέχρι τώρα, ο σύλλογος ο δικός σας επικοινώνησε με κανέναν. Από τον Δήμο. Στο Δήμο. Για τις ράπες, υπήρχε για τις ράπες. Κοιτάξτε, όλες οι επικοινωνίες που γίνονται με τον Δήμο δεν είναι πάντα γραπτές. Είναι και προφορικές. Ναι, επικοινωνήσατε αυτό. Σαφώς και έχουν επικοινωνήσει και. Και απαντήσεις. Οι απαντήσεις θα δοθούν μεθαύριο στη συνάντηση του Δήμου. Δεν έχουν δοθεί ή θα δοθούν. Ενίοτε έχουν δοθεί, άλλες φορές όχι. Για να ξέρουμε τι απαντήσεις είναι, ότι θα γίνει, ότι δεν μπορεί να γίνει, ότι θα γίνει του χρόνου, τι. Κοίταξε, μέχρι σήμερα δεν μας έχει δώσει κανένας τις απαντήσεις για κάποια πράγματα. Ο προγραμματισμός τρέχει. Δεν είναι προαποφασισμένος.
αυτό το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Όταν παράδειγμα παραγγείλανε να έρθουν τα C-Track στην Πρέβεζα, δεν είχε αποφασιστεί να έρθουν τα C-Track. Βρέθηκε το κατάλληλο πρόγραμμα, την κατάλληλη στιγμή, με τους κατάλληλους ανθρώπους και φέραν τα C-Track. Τι τα φέραν και τα αφήσανε μόνο έτσι. Τώρα νομίζω ότι πλατιάζουν πολύ τη συζήτηση. Όχι, δεν πλατιάζουν. Ξεφεύγουμε από το κομμάτι της επιχείρησης μου. Είναι ότι αν φέρουμε, να σου πω, τα φέραμε αυτά τα πράγματα και μετά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν γιατί κάποια ήταν, δεν ξέρω, δεν υπήρχε υπεύθυνο να τα φτιάξει κτλ. Για ό,τι πάρουμε, δεν είμαστε υπεύθυνοι να το συντηρήσουμε μετά και να το έχουμε. Μπορώ να πάρω στο σπίτι μου ένα αεροπλάνο, μπορώ να πάρω κάτι να γίνει μετά. Να μου το φέρουν, ωραία. Εγώ τι θα το κάνω. Σαφώς. Αυτό από την αρχή δεν έπρεπε να έχει γίνει. Από ποιον? Δεν έγινε τώρα που σε κάθε. Από ποιον? Αυτό ήταν το πρόβλημα. Από ποιον? Από τον υπεύθυνο. Τι γιατί ρωτά σήμερα και δεν ρωτά τον υπεύθυνο? Θα το κάνουμε πάλι. Θα το ξαναρωτήσουμε πάλι, έτσι γίνεται. Απλώς ρωτάω εσένα, ρωτάω εσάς. Εντάξει, εδώ πέρα είμαστε ρετοί και στο Ιατροπικό και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να έρθουν κάποιοι πρώτων ευθυνών του γιατί προεκλογικά ζήτησαν για την ψήφο, έτσι. Για τα καλά. Ναι. Παίρνουμε όλη τη δόση.